Αυτό διαχειριζόμενοι εραλόγου. Που μπορεί να έκοψαν το ρεύμα, αλλά εκπέμπουμε κανονικά, κύριε Βουίκ. Σας καλώς όλους μου στο Δωδεκάνησο και θα εκπέμπουμε βεβαίως παρά τις εντολές και τις απειλές του Μαξίμου και του ίδιου του Σαμαρά και του μορφώματος του της Νερίτ. Για τους 18άριδες θέλω να μας πείτε, επειδή επικαλούνται ότι δεν προλαβαίνουν μέσα σε 2 εβδομάδες να τους εγγράψουν στους εκλογικούς καταλόγους. Πιστεύετε, γιατί έχει ασκηθεί από την αντιπολίτευση, αν δεν κάνω λάθος και από τους ΕΜΕΛ, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, παρέμβαση για άρση της αδικίας. Αυτοί προλαβαίνουν και βεβαίως μπορεί να υπάρξει αλλαγή της διάταξης συγκεκριμένης. Και ένα δεύτερο που έχει να κάνει με το Δωδεκάνησο και φυσικά με το ξεπούλημα της περιουσίας των λιμανιών μας, των αεροδρομίων μας, για τα οποία βεβαίως κουβέντα δεν είπε ο κ. Σαμαράς χθες, όπως και για τους απλήρωτους ξενοδοχείου υπαλλήλους, τους χιλιάδες στο Δωδεκάνησο, αν θα τα προτάξετε αυτά τα ζητήματα εφόσον εκλεγείτε και εφόσον βεβαίως καταφέρετε και συνεργαστείτε με την ενδυνάμει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που είναι ενδυνάμει εξουσία. Εμείς θέλω να διευκρινίσω μια ακόμη φορά γιατί υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν έχουμε καμία παραστηνιακή συνεννόηση για συνεργασία μετά τις εκλογές με τον όποιον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε καμία παραστηνιακή συνεννόηση με κανέναν, ό,τι λέμε το λέμε δημόσια. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι μετά πρέπει να γίνει μια πιο πλατιά κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Μακάρι να μπορέσουμε όλοι που εκλεγούμε, ως αρχηγοί να μπούμε σε ένα πλάνο και να πάμε όλοι μαζί και να βάλουμε τις θέσεις της Ελλάδας απέναντι συντρόικα. Ξεκινώντας από το λογιστικό έλεγχο του χρέους, πρέπει να ξέρουμε τι κεφάλαιο έχουμε πάρει και με ποιους τόκους μας έχουν τσακίσει. Μου βάλατε πολλά ζητήματα. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι το σκεφτήκαμε πάρα πολύ, αν θα έπρεπε στην προεκλογική περίοδο οι υποψήφοι βουλευτές μας να πάνε στην ΕΡΙΤ. Εμείς βάλαμε μια προϋπόθεση. Ανεβάστε όλους τους διακόπτες των ραδιοφωνικών σταθμών της περιφέρειας. Ξεκινώντας από τα Δωδεκάνησα, από την Κρήτη, από τις παραμεθόριες περιοχές και μετά το συζητάμε. Όσο έχετε κατεβασμένου στους διακόπτες, εμείς δεν πάμε πουθενά. Θα επιμείνουμε σε αυτό το μποϊκοτάζ. Με την υπόσχεση όμως ότι μετά, και αφού βεβαίως γίνει εξυγίανση, τη χρειαζόταν εξυγίανση, μην γελιόμαστε, η νέα ΕΡΤ θα ξαναγίνει η ΕΡΤ που ξέραμε. Η ΕΡΤ για τους Έλληνες και βεβαίως καμιά περίπτωση να είναι η ΕΡΤ των κομμάτων, γιατί τώρα λειτουργεί. Και το εγώ τουλάχιστον μπορώ και το βλέπω. Έχω ζήσει κομματικά την ΕΡΤ. Γαλάζια και πράσινα και δεν θέλω ποτέ να ξαναγυρίσει πίσω σε αυτή την εποχή. Να ξεκινήσω από πιο απ' όλα που μου βάλατε, γιατί με πυροβολήσατε, ομολογώ με ερωτήσεις. Στις 18 που είναι χιλιάδες. Δεν έχουν καμία δικαιολογία να τους εξαιρέσουν. Μπορεί να γίνουν ειδικοί εκλογικοί κατάλληλοι. Ναι. Και προλαβαίνουν άνετα. Άνετα προλαβαίνουν. Θα κάνει δεύτερο. Παρέμβαση άμεση, είναι το ερώτημα. Σας λέω, θα μπορούσαν και μπορούν να τους κάνουν να ψηφίσουν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουν διαδικασία της εγγραφής σε καταλόγους. Σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Και επειδή το ξέρανε όταν πάνε σε εκλογές, όταν είχαν παραγγείλει 3.500 σάκους εκλογικούς από τις αρχές Δεκεμβρίου, και δεν τακτοποιούσαν κούτσα-κούτσα και εκείνους οι οποίοι με το γύρισμα του χρόνου θα έμπαιναν στο δικαίωμα του να ψηφίσουν. Ξέρουν όμως ότι η νεολαία είναι αγανακτισμένη, κυρία. Ξέρουν ότι η νεολαία βλέπουν τους γονείς τους να κλαίνε και να σφαντάζουν. Ξέρουν ότι υπάρχουν παιδιά 20 και 21 που σταματάνε τις σπουδές αν έχουν μπει σε ένα πανεπιστήμιο εκτός της ιδιαίτερης πατρίδας και γυρίζουν πίσω. Είναι η ψήφος που θα τους καταδικάσει. Η νεολαία δεν θα ψηφίσει εκείνους οι οποίοι μας οδήγησαν στον δρόμο των μνημονίων. Άλλο. Για τις ιδιωτικοποίησεις και το ξεπούλημα της δημόσιας το περιουσίας. Το τα υπέρ. Εδώ μιλάμε όχι για το ξεπούλημα. Εμείς καταρχήν, το διευκρινίσω, δεν είμαστε εναντίον των επενδύσεων. Η ΚΟΣ δεν μπορεί να έχει αυτό το αεροδρόμιο. Με σχολιάζω το καλοκαίρι, εγώ ζούσα στιγμές ροκ. Γιατί είμαι και ροκάς. Ποιος ευθύνεται ο λίγο Beatles και ο λίγο Deep Purple. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων ευθύνονται. Χαίρομαι που μου το λέτε. Βεβαίως έτσι. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων όμως δεν μπορεί αυτό το αεροδρόμιο να περιμένει πότε θα φύγουν τα 5 charters για να έρθουν απ' έξω που κάθονται στο λιοπύρι οι τουρίστες να μπουν μέσα να εξυπηρετηθούν. Ότι χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζονται.
αλλά άλλο επένδυση σε ένα κρατικό αεροδρόμιο που μπορεί να το κάνει το ίδιο κράτος και με ΕΣΠΑ μάλιστα χρήματα όπως έγινε κάτω στα Χανιά, και άλλο να πεις πάρτο και μάλιστα κοψοτιμής σε έναν όμιλο γερμανικό που δεν ξέρεις και τι θα σκουβαλάει. Τι είδους τουρισμό θα σκουβαλάει. Λοιπόν, εμείς είμαστε εναντίον και πόσο μάλλον όταν σε αυτές τις περιοχές εδώ μιλάμε για αεροδρόμια και μιλάμε για λιμάνια που, συγγνώμη, μην τελωνόμαστε, έχουν και μια εθνική στρατηγική σημασία. Δηλαδή, αν ο Μηγέννη το αύριο έχουμε την οποιαδήποτε κρίση, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια μας. Έχω την βεβαιότητα ότι αυτό είναι ένα από τα σημεία που σε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, και αναφέρομαι στους αριστεροφοβικούς, ότι είναι ένα σημείο που θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη με τον όποιον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε ότι υπάρχουν σημεία που μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και αν θέλετε να διευκρινίσετε, αν θα συμμετέχετε ενδεχομένως στις προσκλήσεις στο της ΝΕΡΙΤΑ, ενδεχομένως, για συζητήσεις. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν θα πάμε αν δεν ανεβάσουν τους, θα ανεβάσουν τους διακόπτες των ραδιοφωνικών σταθμών, γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω στη Ρόδο και να βλέπω τη φίλη μου, τη Ρένα, εκεί, τη συνάδελφό μου, και να βάζει με γεννήτρια, με βενζίνη από την τσέπη της για να λειτουργεί ο αέρα, επειδή τις κατέβασαν μέσω της ΔΕΗ το ρεύμα. Αυτά ούτε στη Βόρειο Κορέα δεν γίνονται. Ένα τελευταίο, τι σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι θα περάσετε από τις συμπληγάδες του διπολισμού αλόβητη σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα στα οποία αναφερθήκατε? Το ότι έχουμε ένα χοντρό δίπολο παιχνίδι το βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωσης. Πηγαίνω καλεσμένος σε ένα πάνελ, κάθομαι 2 ώρες, μιλάω 6 λεπτά, γιατί αυτό είναι το, όταν μοντάρεται το κομμάτι το δικό μου, βγαίνω 6, 7, 8 λεπτά και οι άλλοι παίζουν 20, 22, 25, 28 λεπτά. Άρα και τα μέσα ενημέρωσης, τα αθηνοκεντρικά, είναι εκείνα που ευνοούν τον διπολισμό και αφήνουν εμάς απ' έξω, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θέλει να βρει μια διέξοδο. Προσπαθούν να τους πάσουν το ηθικό και την ψυχολογία και λένε τι απανά ψηφίσουν στους ΑΝΕΛ που μπαίνουν, δεν μπαίνουν μέσα στη Βουλή. Ξέρετε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Ακριβώς. Αλλά δεν μπορεί να είμαι τόσο εκτός τόπου και χρόνου όταν, για παράδειγμα, έρχομαι το Διαγόρα κάτω στα Δεκάνησα και μέσα στο πλοίο, όποιος μου μιλάει και μου μιλάνε οι περισσότεροι, μου λένε στα ίσα μην κάνετε πίσω, μην τους αφήσετε λεπτό, διώξτε τους να τελειώνουμε, πρέπει να πάρουμε μια ανάσα στην οικογένειά μας. Εμένα αυτό είναι το γκάλωπ. Αν τώρα ο κύριος Σαμαράς στο αποστηρωμένο περιβάλλον που ζει, γιατί είχε πάει πριν από λίγο καιρό να πιει ένα καφέ στην Ομόνια για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν εκεί λαθρομετανάστες, και του είχαν αποστηρώσει την περιοχή όπως κάνανε και στο Καντάφι όταν πήγαινε σε ένα μέρος και έπαιρνε να φύγει μια ανεπιθύμητη. Εντάξει, τι να σας πω από εκεί πέρα. Εμείς ξέρουμε θα μπούμε, όχι απλώς θα μπούμε στην Βουλή με τα ποσοστά του 12, αλλά αυτή τη φορά θα έχουμε και βουλευτές οι οποίοι θα το λέει η καρδιά τους, ανεξάρτητοι Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα, ένα σχόλιο του Πάνου Καμένου στα Δωδεκάνησα και το συμβολισμό της. Ήταν η υπόσχεση την οποία, καταρχήν ξέρετε ότι ο Πάνος Καμένος είναι θαλασσινός. Εάν του σηκώσετε το σακάκι και τα μανίκια θα δείτε λέπια, δεν θα δείτε δέρμα. Είναι ταυτισμένος με τη θάλασσα. Του αρέσει. Και ήταν και ένας πολύ επιτυχημένος υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Πολύ επιτυχημένος. Εάν το καταμαράν του Σπανόραμβο κατεβαίνει από Πάτμο μέχρι Ρόδο, ήταν επί των ημερών του πρόεδρου μας, του Πάνου του Καμένου, που πραγματικά έχει δώσει μία ανάσα στη σύνδεση την διαδοκανησιακή. Αυτό που πιστεύω ότι καθόρισε την τελική απόφαση του Πάνου του Καμένου ήταν αυτό το κερί που άναψε η γνωστή κυρία Παραμονές των Αδελεκογών, σας το είπα και πριν, στον Παντορμίτη. Με υποσχέσεις για τους εξάρτητους Έλληνες. Ένα πράγμα που δεν δέχεται ο Πάνος είναι να κοροϊδεύεις και να ξεφτιλίζεις τον ταξιάρχη.
πιστεύω ότι αυτό έπαιξε ρόλο μέσα του. Αυτό ίσως είναι παραπολιτικό που σας λέω, αλλά όμως νομίζω ότι έχει μια... έχει μια δόση μεγάλης αληθείας. Θα επισκεφθεί πολλές πόλεις ο πρόεδρος. Υπάρχει η προοπτική να επισκεφθεί και τα Δωδεκάνησα. Νομίζω ότι μέσα στις πολύ λίγες μέρες αυτού του πολύ σύντομου προεκλογικού αγώνα θα επισκεφθεί σίγουρα τη Ρόδο. Φαντάζομαι μεταξύ 17 και 20. Δεν έχω ακριβή ημερομηνία όμως. Διότι πρέπει να πάει σε 54 περιφέρειες. Τώρα πώς θα διακτηνίζεται κάθε μέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κάπου μεταξύ Κορίνθου, Αιγίου και Πάτρας. Αλλά εντάξει, δεν το φοβάμαι. Είναι το έχει μέσα του, είναι αεκίνητος. Θέλω να σε ευχαριστήσω και θέλω να κοιτάξω στην κάμερα και να δώσω μια υπόσχεση σε όσους με πίστευαν σαν δημοσιογράφο. Εγώ θα μπορούσα να πάω να βολευτώ στη Β' Αθηνών. Να βγω με 3%. Ζήτησα από την βουλευτική ομάδα στην τελευταία μας συνεδρίαση να μου αφήσουν το προνόμιο, γιατί εκείνοι με επέλεξαν, του να παραμείνω εκπρόσωπος του κινήματος, που σήμαινε ότι λογικά θα έπρεπε να είμαι στο επικρατείας, αν και τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να είμαι στο επικρατείας. Δεν με ενδιαφέρει καν να είμαι μέσα στις εκλογικές λίστες. Θα ήθελα να είμαι εκπρόσωπος του κινήματος, να βοηθήσω το κίνημα και την πατρίδα μου. Και να δω τους ανεξάρτητες μέσα στη Βουλή και εγώ να τους καμαρώνω απ' έξω, ίσως από άλλη θέση ευθύνης του κινήματος. Γιατί έτσι μετράει μέσα στην καρδιά μου το κίνημα και η πατρίδα μου. Το λέω διότι αυτοί είμαστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Είμαστε εκείνοι που βάζουμε πρώτα το σκοπό και μετά τον εαυτό μας. Είναι αυτό που κάποιοι δεν το κατάλαβαν, ίσως και φύγανε άλλους δρόμους. Πρέπει να μας εμπιστευτείτε. Μας τύψει να λείπετε και δεν κάναμε πίσω. Δεν το δραματοποιώ. Απλά προσπαθώ να το βάλω μέσα από την καρδιά μου όσο μπορώ πιο απλά. Προσπαθώντας να κρύψω και τη συγκίνηση που έχω μέσα μου. Δεν θα αφήσω την κόρη μου, την Μαρία Τερέζα, να πάει στο εξωτερικό του χρόνου του Σεπτέμβριου. Πρέπει να δουλέψουμε για τις οικογένειές μας επίσης. Και αυτό κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ.